Φτάνει πια, είπαν με μία φωνή μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί από το Καπετανάκιο. Δυναμική και μαζική ήταν η μαθητική πορεία που ξεκίνησε από το ιστορικό σχολείο και κατέληξε στη Λότζια. Εδώ και 10 χρόνια στο σχολείο γίνονται εργασίες και οι μαθητές κάνουν μάθημα κάτω από άθλιες συνθήκες σε γιαπή, όπως χαρακτηριστικά λένε. Εδώ μαθητές και εκπαιδευτικοί για 10 χρόνια υπομένουμε και επιμένουμε σε μία προσπάθεια διασφάλισης της σχολικής στέγης. Είναι αναφέρετο το αγαθό της στέγης για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Λέμε ότι φέτος το χειμώνα τουλάχιστον να μην βρεθούμε ξανά στα λιώμενα. Είναι αυτονόητη αυτή η απέτηση. Γονείς και μαθητές δηλώνουν αγανακτισμένοι από το σύγχρονο γιοφύρι της Άρτας. Σήμερα πραγματοποιείται η κινητοποίηση στο Δήμαρχο. Πάμε συγκεκριμένα για ένα σκοπό, μόνο και μόνο να του πούμε πότε θα μας παραδώσει το κτίριο για να μπούμε μέσα για μάθημα. Και δεν θα δεχτούμε άλλες παρατάσεις και να μας πει ότι το σχολείο θα φτιαχτεί τέλη Ιουλίου, όπως το βλέπουμε, ότι θέλει λιγότερο χρονικό διάστημα. Είμαστε σε μια φάση μετά από 10 χρόνια αναμονής, όπου βλέπουμε πλέον το κτίριο να είναι σχεδόν έτοιμο να παραδοθεί. Σε λίγο θα μπορούσαμε να κάνουμε κανονικά σε λίγες μέρες μάθημα, σε 20 μέρες, ένα μήνα. Αυτό που ζητάμε είναι μια συγκεκριμένη ημερομηνία όπου θα μπορέσουμε να μπούμε μέσα να κάνουμε μάθημα. Γιατί μπορεί να υπάρξει το ενδεχόμενο να είναι έτοιμο το σχολείο και τα παιδιά να κάνουν στα λιώμενα ακόμα μάθημα. Γι' αυτό υπάρχει ανάγκη να επιταχυνθούν όλες οι διαδικασίες. Η πορεία κατέληξε στη Λότζια, όπου αντιπροσωπεία του Καπετανάκιου συζήτησε με την αρμόδια αντιδημαρχία. Ούτε υπόσχεση δόθηκε, ούτε δέσμευση από πλευράς Δήμου, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ. Αυτό που υπόθηκε είναι ότι θα γίνει ό,τι είναι δυνατόν για να μπουν τα παιδιά το συντομότερο δυνατό στο σχολείο τους. Τη στιγμή αυτή, τη χρονική που έχουμε φτάσει σχεδόν στο ΚΕΠΕΝΤΕ και φαίνονται ότι όλα είναι έτοιμα το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να ανοίξει επιτέλους αυτό το σχολείο και να παραδοθεί στους μαθητές. Για μία ακόμη φορά υπάρχουν προσκόμματα από διάφορους, δεν ξέρουμε τι γραφειοκρατικά ή οτιδήποτε άλλο είναι αυτά. Και φαίνεται ότι θα πάει ακόμα πιο πίσω η παράδοση του σχολείου αυτού, το οποίο 10 χρόνια τώρα το περιμένει η εκπαιδευτική κοινότητα για να λύσει επιτέλους αυτό το τεράστιο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στο ιστορικότερο σχολείο της πόλης. Υπήρχαν αρχικά δεσμεύσεις από το Δήμο ότι τα παιδιά θα έμπαιναν το Σεπτέμβριο στο σχολείο, ωστόσο στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ως χρονοδιάγραμμα δόθηκε ο Ιούλιος του 2019.